Καλησπέρα παιδιά, αυτήν την Παρασκευή μπαίνουμε Season 4 και εδώ θα σας δείξω όλο το map και το loot pool της που αποκαλύφθηκαν όλα από την Epic Games μαζί και το trailer της Season 4 που βγήκε νωρίτερα και όλα τα leaks και teasers που έχουμε μέχρι τώρα. Γίνεται χαμός, δείτε μέχρι τέλους το βίντεο, μην ξεχνάτε όλοι like στο βίντεο και 6 τυχεράτων που θα κάνουν like στο βίντεο θα πάρουν δωρεάν battle pass για την Season 4 μιας και που το giveaway άρχισε. Άρα όλοι like, φέρτε και τους φίλους σας, πατήστε το κουμπί, είναι δωρεάν. Οπωσδήποτε subscribe στο κανάλι με καμπανάκι, spam το epic name σας κάτω στα σχόλια και στο άτομο όπου βάζετε support η κυρία Τροχατζάκου 7 και οι όροι ελέγχονται, άρα κάντε τους όλους. Και πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να δούμε τι γίνεται με τη νέα Season 4 Chapter 5 που μπαίνει αυτήν την εβδομάδα, αυτήν την Παρασκευή τελικά. Γιατί παιδιά η ημερομηνία ξανάλαξε και εν τέλει 100% η Season 4 μπαίνει αυτήν την Παρασκευή πρωί θα κλείσουν οι servers και το Battle Pass ξέρω ότι λέει 15 Αυγούστου, αυτό είναι λάθος γιατί στο trailer της Season 4 του Fortnite που μας ανέβασαν η Season λέει ότι μπαίνει κανονικά την Παρασκευή 16 Αυγούστου και αυτό είναι σωστά 100% επιβεβαιωμένο από τους leakers. Άρα παιδιά ξεχάστε ό,τι λέγαμε για την 5η 15 Αυγούστου που μπαίνει η Season. Η Season 4 θα μπει κανονικά όπως λέγαμε την Παρασκευή 16 Αυγούστου πρωί. Άρα όχι Πέμπτη, Παρασκευή μπαίνει η Season. Και πάμε λοιπόν τώρα να δούμε όλα μας τα νέα leaks, τα teasers, το trailer γιατί αποκαλύφθηκαν όλα και ξέρουμε πλέον τα πάντα για τη Season 4. Και πριν λοιπόν από κάποιες ημέρες που ήταν το live event της Disney, το Fortnite D23 το Σάββατο, το πρωί που ήταν 5.30 ώρα έγινε όλη η αποκάλυψη της Season 4 και σε αυτό το mood είχαν μπει πάνω από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι. Άρα καταλαβαίνετε ότι γινόταν χαμός σε αυτό το mood. Και παρακολουθούσαν όλοι αυτό το event που ουσιαστικά ήταν ένα live event της Disney όπου ανακοίνωναν μελλοντικά projects και ανακοίνωσαν και όλη τη Season 4, όλο το Battle Pass, το map, το loot pool, τις περιοχές, γενικότερα όλα τα collabs και το τι θα γίνει ακριβώς στην Season 4. Και θα τα δούμε όλα τώρα. Καταρχάς σε αυτό το live event μας έδειξαν και το επίσημο trailer για την Season 4 το οποίο σας το αφήνω τώρα να το δούμε όλοι μαζί και το σχολιάζουμε μετά. Και πραγματικά το τρέλερ είναι απίστευτο, πραγματικά το Fortnite επέστρεψε πίσω στις καλές του εποχές σε αυτές τις ωραίες Marvel Seasons που είχαμε και στο Chapter 2 και όπως είδατε λοιπόν αυτό ήταν και το επίσημο τρέλερ του Chapter 5 Season 4 που μπαίνει αυτήν την Παρασκευή. Και μέσα λοιπόν από αυτό το τρέλερ αποκαλύφθηκαν τα πάντα, όλο το Battle Pass της Season 4, όλο το Loot Pool, όλο το Map, γενικότερα το τι θα γίνει στην επόμενη Season. Και σε αυτό το βίντεο θα
επικεντρωθούμε μόνο σε όλο το map και το loot pool της Season 4, τα οποία ξέρουμε ακριβώς το τι θα είναι, και αύριο ώρα 3 ανεβάζω βίντεο με όλο το Battle Pass της Season 4. Θα το χωρίσουμε έτσι σε κομμάτια, γιατί έχουμε πάρα μα πάρα πολλά νέα leaks. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε καταρχάς από όλους εδώ τους leakers, από όλο το community που δεν πιστεύουν ότι αυτά είναι αληθινά πράγματα και όχι κάτι όνειρο. Γιατί πραγματικά, όπως είδατε, το τρέιλερ ήταν ονειρικό, ήταν απίστευτο το τρέιλερ. Πραγματικά η επόμενη season 4 θα είναι απίστευτη και δεν πιστεύουν όλοι ότι το Fortnite επιτέλους έφτιαξε μια τρελή season σαν αυτή που έρχεται. Και όντως μέσα από το τρέιλερ η season 4 φαίνεται απίστευτη. Πίστευτεί όλο το battle pass, το map, το loot pool, γενικότερα όλο το vibe. Θα είναι απίστευτη η επόμενη season και επιτέλους να δούμε μια ωραία season στο Fortnite. Και όπως λοιπόν βλέπετε, η ονομασία της season 4 θα είναι Fortnite season 4 Absolute Doom, δηλαδή ο απόλυτος χαμός. Και αυτό ισχύει, γιατί κρίνοντας και από το trailer θα γίνει όντως χαμός. Μαζί με αυτό μάθαμε και το Fortnite X Marvel season 4 key art, δηλαδή μία από τις πιο βασικές εικόνες της season 4, και την βλέπετε και από εδώ πέρα. Βλέπετε όλα τα Battle Pass skins, κάποια όπλα, αλλά και το map από πίσω της season 4. Άρα παιδιά, βλέπετε και το key art της season 4 και μαζί με αυτό και άλλο ένα δεύτερο key art της season 4, το οποίο δείχνει Fortnite X Marvel και την ονομασία της season 4 και με άλλα Battle Pass skins. Πάμε λοιπόν τώρα να ξεκινήσουμε τον χαμό από όλο το loot pool τη season 4, το οποίο έχει γίνει όλο leaked, το έχουμε εδώ πέρα στην λίστα που βλέπετε και θα το δούμε όλο τώρα αναλυτικά, όπλο προς όπλο. Καταρχάς μέσα από το trailer μαθαίνουμε ήδη το loot pool, άρα πάμε να το δούμε όλο σε αυτή την λίστα που έχει εδώ ο Hypex. Το πρώτο μας όπλο λοιπόν, το οποίο θα μπει στην επόμενη season, το πρώτο item mythic, θα είναι η ασπίδα του Captain America, Captain America Shield. Και αυτό λοιπόν το βλέπουμε και στο trailer και θα είναι έτσι ένα από τα πιο βασικά mythics, θα έλεγα, τη season 4. Μετά έχουμε τα νύχια του πύλη, τα πύλη variants, και αυτό θα είναι άλλο ένα mythic όπλο, όπως κρατάει ο Banana στο trailer, και ουσιαστικά είναι τα νύχια ακριβώς αυτά που είχε και ο Wolverine. Μαζί με αυτό έχουμε το Jean Spools Plates, και μάλλον το πιο πιθανόν θα έχουμε νέα σπάθια για την Jean. Επίσης έχουμε άλλο ένα mythic, το Shuri's Mythics, τα οποία είναι αυτά τα mob πράγματα που βλέπετε εδώ, κάτι σαν δυνάμεις οι οποίες κάνουν damage, κάτι σαν νέες μπουνιές. Μαζί με αυτό έχουμε τα Iron Man's Gloves και επιστρέφουν εννοείται τα γαντάκια του Iron Man, ακριβώς τα ίδια όπως ήταν και στην παλιά Chapter 2 Season 4. Μαζί με αυτό θα έρθει το Stark Industries Energy Rifle, άρα επιστρέφει αυτό το όπλο του Stark, το οποίο είναι ήδη in-game. Μαζί με αυτό θα έρθει το War Machine Jetpack, αλλά και το Turret, άρα ένα νέο έτσι ας το πούμε μηχάνημα Jetpack αλλά και Turret, τα οποία θα κάνουν damage. Επίσης έχουμε ολοκένουργια όπλα τα οποία δεν τα είχαμε ξαναδεί ποτέ, και έχουμε από ό,τι φαίνεται ένα νέο Dual SMG, όπως βλέπετε και από εδώ από το trailer φαίνεται ξεκάθαρα ότι θα έχουμε ένα SMG νέο, το οποίο θα είναι Dual SMG. Επίσης στην επόμενη season 4 θα έχουμε ένα καινούριο Sniper Rifle, άρα νέο Sniper για την επόμενη season, και φαίνεται και αυτό στο trailer. Επίσης έχουμε ένα καινούριο Hand Cannon Pistol, το οποίο θα μπει πάλι στην επόμενη season, ένα Single Hand Pistol, το οποίο είναι και αυτό καινούριο όπλο. Και τέλος τα πιο τρελά όπλα, επιστρέφει το Silent Scar, αλλά και το Scar το κανονικό, το OG, το Chapter 1, και εννοείται πάει πακέτο με το Heavy AR, άρα επιστρέφει και το AR αλλά και το Scar το κανονικό όπως ήταν στο Chapter 1. Τώρα θα μου πείτε που είναι και το Pump, γιατί Pump, Scar, AR πάνε μαζί, και παιδιά για το Pump δεν ξέρουμε για το τι θα γίνει, αν θα επιστρέψει στην Season 4. Μακάρι να επιστρέψει, γιατί θα μπει και Scar και AR, άρα λείπει μόνο το Pump για
Carolina είναι έτσι ολοκληρωμένο το loot pool. Άρα παιδιά, ίσως κάπου στη season 4 δούμε έτσι κάποια επιστροφή του Pump OG Shotgun. Και όλο λοιπόν αυτό το νέο loot pool της season 4 θα διαδραματίζεται στο νέο map που θα έχουμε για την season 4, το οποίο έγινε όλο leaked από το Fortnite, μας το ανέβασαν ως teaser και έχουμε την εικόνα του map της επόμενης season. Και το map λοιπόν της επόμενης season είναι αυτό εδώ που βλέπετε. Έχουμε έτσι μια πρώτη εικόνα, ένα πρώτο teaser και ξέρουμε περίπου όλες τις περιοχές που θα μπουν αλλά και θα φύγουν στην επόμενη season. Καταρχάς, όπως βλέπετε και ακριβώς εδώ πέρα, το Pleasant Piazza, το Lavish αλλά και το Classic Couch θα φύγουν από την επόμενη season. Άρα παιδιά, RIP για αυτές τις τρεις περιοχές, περάσαμε ωραία στο Chapter 5 αλλά ήρθε η ώρα να φύγουν για να πάρουν μέρος οι επόμενες καινούργιες περιοχές. Και οι επόμενες λοιπόν καινούργιες περιοχές, ξέρουμε ότι θα έχουμε, όπως βλέπετε και από εδώ από τον Hypex, ένα νέο POI, το οποίο θα είναι ένα κάστρο για τον Doom αλλά και μια νέα φυλακή. Και βλέπετε λοιπόν πάνω κάτω εδώ και από τις φωτογραφίες πως είναι και από το trailer, είναι ουσιαστικά το καινούργιο μας κάστρο και η φυλακή του Doom. Άρα παιδιά, ξέρουμε τις πρώτες δύο περιοχές και με φωτογραφία in-game το πως θα είναι στην season 4. Άρα παιδιά, δύο πρώτες νέες περιοχές, περιοχή του Doom, κάστρο και φυλακή. Μαζί με αυτό, όπως βλέπετε και από τον Hypex, θα έχουμε ένα ολοκένουριο Galactus Landmark για την season 4. Άρα ίσως ο Galactus επιστρέψει στην επόμενη season 4. Γενικότερα ο Galactus έχουμε δει ότι ζει ακόμα, άρα ίσως κάπου στην επόμενη season 4 τον ξαναδούμε, γιατί θα έχουμε λέει Landmark Galactus για την επόμενη season 4, ένα μικρό POI για τον Galactus. Άρα Galactus στην επόμενη season θα υπάρχει. Και επίσης βλέπετε και το map της season 4 πιο αναλυτικά όλες τις αλλαγές, όπου βλέπετε ότι κάτω στο map θα είναι οι φυλακές και τέρμα πάνω θα είναι το κάστρο του Doom. Άρα παιδιά, μέχρι τώρα αυτές είναι οι αλλαγές οι οποίες ξέρουμε που θα γίνουν 100%. Πάντως μέχρι τώρα το map φαίνεται insane. Μαζί με όλα αυτά, όπως φαίνεται στην season 4, θα γίνουν unvault τα ελικόπτερα, όπως ήταν και στο chapter 2 season 4. Άρα παιδιά, τα τσόπα στα ελικόπτερα επιστρέφουν. Επίσης τα τρένα επιστρέφουν και αυτά στην season 4 και είναι ένα τρελό leak, γιατί επιτέλους τα τρένα αυτά που σε μεταφέρουν επιστρέφουν στην season 4. Επίσης, όπως ξέρουμε, μάθαμε ότι το reload από ό,τι φαίνεται θα παραμείνει κατά κάποιον τρόπο στην επόμενη season 4, αυτό το OG chapter 1 map, γιατί από ό,τι φαίνεται στην επόμενη season θα υπάρχουν reload cash cups. Άρα παιδιά, OG chapter 1 τουρνουά cash cups για λεφτά. Και αυτό είναι απίστευτο, γιατί ας πούμε το OG Chapter 1 παραμένει κανονικά στην επόμενη Season 4. Επίσης παιδιά, η Season 4 θα έχει κανονικά Fortnite Mers, γιατί όπως ξέρετε η Season 4 θα παραμένει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, στην εποχή που πέφτει το Fortnite Mers. Άρα παιδιά, η Season 4 θα έχει και Fortnite Mers, αυτό το τρελό τρομακτικό live event που γίνεται στο Fortnite. Άρα θα έχει extra content η Season 4. Και τέλος, από ό,τι φαίνεται, έχουμε ένα τρελό news όσο αφορά το Fortnite αλλά και για τα κινητά της iPhone, για τα iOS. Και από ό,τι φαίνεται λέει, το Fortnite, οι Epic Games έχουν λέει καταθέσει ένα τελικό συμβόλαιο για την Apple και για τα κινητά για τα iOS, για να επιστρέψει το Fortnite. Και αυτό λέει ότι θα γίνει μόνο με μια υπογραφή από την Apple, που περιμένουν λέει να την βάλουν. Άρα παιδιά, η Season 4 ίσως μπήκε στα κινητά στα iOS στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είχε γίνει leaked. Και αυτή λοιπόν ήταν όλη η season 4 chapter 5 για το σημερινό βίντεο, όλο το loot pool και το map τα είδαμε όλα αναλυτικά, και αύριο ώρα 3 ανεβαίνει βίντεο για όλο το battle pass tier 1 μέχρι tier 100 της επόμενης season 4. Δεν το χάνει κανένας, τελική ευθεία, μπαίνουμε season 4 την Παρασκευή και έχει να γίνει χαμός. Θα στριμάρουμε και εμείς από το πρωί για την season 4 την Παρασκευή.
Άρα σας θέλω όλους εδώ συντονισμένους. Πριν φύγετε λοιπόν από το βίντεο, μην ξεχνάτε όλοι like στο βίντεο και 6 τυχερά άτομα που θα κάνουν like στο βίντεο θα πάρουν δωρεάν Battle Pass για τη Season 4, μιας και που το giveaway άρχισε. Άρα όλοι like, φέρετε και τους φίλους σας, πατήστε το κουμπί, είναι δωρεάν. Οπωσδήποτε subscribe στο κανάλι με καμπανάκι, spam το epic name σας κάτω στα σχόλια και στο άτομο που βάζετε σαν πόρτα η κυρία Τροχατζέκου 7 και οι όροι ελέγχονται, άρα κάντε τους όλους. Καλή συνέχεια σε όλους και εμείς τα λέμε αύριο ώρα 3 με νέο βίντεο για όλο το Battle Pass στη Season 4.